Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στα μέλη της Ακαδημίας και βεβαίως στα μέλη του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκοτικού Τύπου με τους βαθμούς και τα αξιώματά τους. Σήμερα κάτι που περιμέναμε όλοι εν αγωνίως. Περιμέναμε τι, το δεύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι της περίφημης συνόδου και συνθήκης της Λοζάνης, η οποία έχει βάλει και έχει θεσμοθετήσει πολλά που αφορούν τον τεκτονισμό εν γέννη, όχι μόνο τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο, αλλά και εν μέρη και τις σχέσεις του με τις μεγάλες του ΕΣ. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι οι τέκτονες να το γνωρίζουμε. Δεν θα σας κρατήσω άλλο εγώ το μικρόφωνο, θα το γυρίσω κατευθείαν σε αυτόν που όλοι περιμένατε, τον ιστορικό μας ερευνητή και έγκριτο νομικό, τον Φίλιππο Δημητρίου, ο οποίος θα μας γυρίσει πίσω στον χρόνο και θα μας δείξει πώς αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο έχει και προεκτάσεις στο μέλλον. Φίλιππε, you are on. Ακούγομαι, είπατε, μεγάλη ταξιάρχα. Άψογα. Εντάξει. Καλησπερίζω λοιπόν και εγώ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, τους φίλους και τις φίλες του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου και της Ακαδημίας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αυτό είναι το δεύτερο μέρος μιας ομιλίας η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και είχε σαν τίτλο «Η Σύνοδη της Λοζάνης του 1875 και του Εδιμβούργου του 1877 για το Οικουμενικό Σύνταγμα του Σκοτικού Τύπου». Τα περισσότερα, τα εισαγωγικά, τα είπαμε την προηγούμενη φορά και θα συνεχίσουμε τώρα το δεύτερο μέρος από εκεί που είχαμε μείνει. Να θυμίσουμε ότι είχαμε μείνει στο σημείο στο έτος 1859-1860, εκεί πέρα που προσπαθούσαν να οργανώσουν μία διεθνή σύνοδο προκειμένου να συνεννοηθούν τα ύπατα συμβούλια ανά την Ιφίλιο για να έχουν μία κοινή γραμμή πλεύσης, να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο ενιαία τυπικά και τελετουργικά και καταστατικά κείμενα για να μην υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Άλμπερτ Πάικ, ο ύπατος μεγάλος ταξιάρχης της Νοτίου Δικαιοδοσίας, δεν συμφωνούσε με τον ύπατο μεγάλο ταξιάρχη της Αγγλίας ότι η αρχαία βάση του τάγματος ήταν χριστιανική. Βρισκόμασταν σε εκείνο το σημείο. Όμως, και ξεκινάει τώρα το δεύτερο μέρος, φτάνουμε στο 1861. Πρόκειται να γίνει η σύνοδος, όμως, αδελφοί μου, ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1861, γνωστοί οι Βόρειοι και Νότιοι, το οποίο έχει και μεγάλες πτυχές άλλες για τον τεκτονισμό και τους τέκτονες όλος ιδιαίτερος της Αμερικής, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ξεκινάει ο πόλεμος, οπότε η σύνοδος ακυρώνεται και γίνεται εκ νέου μνήμα της μετά τα τέλη του το 1865, όταν ο Πάικ αναφέρει «Ελπίζω σε 3 χρόνια από τώρα να καταφέρουμε να τελέσουμε τη σύνοδο επιτυχώς». Φτάνουμε λοιπόν στο 1868. Όπου η Βόρεια Δικαιοδοσία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της Συνόδου στο Λονδίνο ή στο Παρίσι και την ανάγκη να γίνουν οργανικές τροποποίησεις και να απορροφηθούν ή να νομιμοποιηθούν κάποια παράνομα σώματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Το ύπατο Συμβούλιο της Νοτίου Δικαιοδοσίας δεν είχε επαφές εκείνη την εποχή με την Γαλλία, διότι το τελευταίο, το ύπατο της Γαλλίας, είχε συνάψει το 1834 σχέσεις με ένα παράνομο κατά τον Πάικ ύπατο συμβούλιο που αποκαλούνταν, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, Ηνωμένο ύπατο συμβούλιο του Δυτικού Ημισφαιρίου. Και τότε το ύπατο της Νοτίου Δικαιοδοσίας είχε φιλικές σχέσεις με τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας. Όμως, το 1868, εκείνο ακριβώς το έτος, η Μεγάλη Ανατολή αναγνωρίζει εκ νέου ως νόμιμο ύπατο συμβούλιο στην Αμερική αυτό της Λουιζιάννα. Θυμάστε τι είχαμε πει για εκείνο της Λουιζιάννα. Το εδώ, εντάξει, ο Πάικ είναι ακόμα,
Αν δεν τον βλέπουμε και λίγο, δεν πειράζει. Okay. Μας εμπνέει. Ναι, μας εμπνέει, μας κοιτάει κιόλας έτσι λίγο αυστηρά. Το οποίο λοιπόν είπατε ότι η Λουιζιάννα λειτουργεί κανονικώς. Ο Πάικ όταν ακούει για Λουιζιάννα γίνεται έξαλλος. Οπότε οδηγείται η νότια δικαιοδοσία να διαρρήξει τις σχέσεις της με τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας και να αναγνωρίσει το ΗΠΑ, το Συμβούλιο της Γαλλίας, αυτό του De Grasse Tillie, λέγαμε. 3 χρόνια όμως περνάνε χωρίς πρόοδο. Φτάνουμε στο 1871, όπου ο Πάικ αναφέρει σε επιστολή του: «Έχει έρθει η ώρα τα ΗΠΑ συμβούλια να συνευρεθούν και να θέσουν κανόνες σχετικά με τη δημιουργία νέων ΗΠΑτων συμβουλίων και να συνταχθούν άρθρα με τα οποία άπαντα θα συμφωνούν σε αυτές τις τροποποιήσεις. Η αμφιβολία για την υπόσταση των συνταγμάτων συνεχίζει να εφίσταται. Το 1872 με έτερη εγκύκλιο αναφέρει: «Προτείνουμε στα αδελφά ΗΠΑτα συμβούλια να επιλέξουν εκπροσώπους για να τελεστεί η σύνοδο στην Ουάσιγκτον το Μάιο του 1784». Ωστόσο, το ΗΠΑτο Συμβούλιο της Γαλλίας εκφράζει την άποψη ότι η Ουάσιγκτον είναι μακριά για την πλειοψηφία των ΗΠΑτων συμβουλίων και προτείνει τις Βρυξέλλες. Όμως το ΗΠΑτο Συμβούλιο του Βελγίου δεν αποδέχεται την πρόταση, επικαλούμενο ότι η μεγάλη διαφορά επί των αρχών θα προξενήσει δυσκολίες που πρέπει να αποφευχθούν. Η ανοχή στην πλειονότητα των τυπικών που οι στοές μας χρησιμοποιούν και η μεγάλη αυτονομία τους δύσκολα κάνουν αποδεκτές τις όποιες αποφάσεις ληφθούν στη Σύνοδο». Εν τέλει, το Μάιο του 1874, ο Πάικ συντάσσει ένα προσχέδιο της Συνομοσπονδίας των ΗΠΑτων Συμβουλίων, το οποίο και εγκρίνεται ομόφωνα από το ΗΠΑτο Συμβούλιο αυτού τον Μάρτιο του 1875. Βλέπετε λοιπόν πως έχουμε ξεκινήσει από το 1934 και φτάσαμε έτος με το έτος πλέον στο 1875. Άρα φτάνουμε στο έτος της Λοζάνης, έτσι, επιτέλους. Ο ύπατος μεγάλος ταξιάρχης του ύπατου Συμβουλίου της Γαλλίας γράφει στον Πάικ στα τέλη Μαρτίου του 1875. «Συνεννοήθηκα με πολλά ύπατα συμβούλια και εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη Σύνοδο, η οποία κανονίστηκε για την 1η Δευτέρα του Σεπτεμβρίου του 1875 στη Λοζάνη. Σε εκείνη τη χώρα, η οποία ανέκαθεν ήταν ένα άσυλο των ελευθεριών, η φιλοξενία του νεοσυσταθέντος ύπατου Συμβουλίου της Ελβετίας μας προσφέρεται προς τούτο». Προφανώς, το ΗΠΑτο Συμβούλιο της Γαλλίας ήθελε να επισημοποιήσει την υπόστασή του ως μοναδικό νόμιμο ενάντια στο ΗΠΑτο Συμβούλιο της Μεγάλης Ανατολής, το οποίο λειτουργούσε εντός ενός σώματος που αποκαλείται Μεγάλο Συμβούλιο των Τύπων. Και έτσι ξεκίνησε η Σύνοδος της Λοζάνης, η οποία διήρκησε από τις 6 έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 1875. Η γλώσσα του συνεδρίου ήταν η γαλλική. Σε αυτήν, εκ πρώτης όψεως εκπλήσει το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στη Σύνοδο η Νότια Δικαιοδοσία, η οποία όπως έχουμε πει και έχουμε κατανοήσει από αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, την είχε ενορχιστρώσει. 2 οι λόγοι. Πρώτον, αρχές του 1875 η Νότιος Δικαιοδοσία ιδρύει στις νήσους Σάντουιτς, δηλαδή τη Χαβάη, η οποία ήταν τότε γαλλική τεκτονική απικία και πολιτικά ομιλώντας ήταν ανεξάρτητο βασίλειο, μία στοά τελειοποίησεως και ένα περιστήλιο. Το ΗΠΑτο Συμβούλιο της Γαλλίας διαμαρτυρήθηκε στον Πάικ με το επιχείρημα ότι είχε ιδρύσει ήδη από το 1843 συμβολική σκοτική στοά εκεί. Ο Πάικ έχει το αντεπιχείρημα ότι ο όρος «dependencies» είναι πολιτικός και όχι τεκτονικός, απέκρουσε τον ισχυρισμό και δήλωσε πως δεν κατανοεί γιατί δεν μπορεί ένα ΗΠΑτο Συμβούλιο να εγκαθιδρύει στοές τελειοποίησεως και περιστήλια σε έδαφος που προϋφίσταται συμβολική στοά έτερης δικαιοδοσίας. Πλην όμως, να μην λησμονούμε ότι τα ΗΠΑτα Συμβούλια λειτουργούσαν τότε και τους 33 βαθμούς, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 8 των συνταγμάτων του 1786, έκδοση Λοζάνης. Δεύτερος λόγος είναι ότι το καλοκαίρι του 1875, λίγο πριν την Σύνοδο, ήταν ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα δύσκολο για τον Πάικ. Ήταν σε μεγάλη οικονομική στενότητα, είχε χάσει σημαντικές δικηγορικές αμοιβές, για τις οποίες διαρκώς μετέβαινε από πολιτεία σε πολιτεία, και εξαντλημένος από την 17ετή εργασία του, επί των μεταφράσεων και ερευνών του για τις Βέδες και τη Ζέντα Βέστα, ένα έργο 6.000 σελίδων στο χειρόγραφο, το οποίο κατέληξε στο έργο του
η Ιρανοαριανή φιλοσοφία, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμα την Νότια Δικαιοδοσία. Η Σύνοδος ήταν η τελευταία του προτεραιότητα, σύμφωνα με όλα αυτά. Βρισκόμαστε μάλιστα στην εξαετία 1873-1879 της τεράστιας πολιτικής και οικονομικής κρίσης, ειδικά στο Νότο. Το ΗΠΑ το Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε με περισσότερα από 7 μέλη από τα 20 και το ταμείο του ήταν πενιχρό. Η απόφαση να μην παρευρεθεί το ΗΠΑ το Συμβούλιο της Νοτίου Δικαιοδοσίας συνοψίζεται επισήμως στην φράση «Οι σχέσεις μας με τις ξένες δυνάμεις είναι απολύτως ικανοποιητικές». Παρά την απουσία της Νοτίου Δικαιοδοσίας, θα δούμε πως όσα ψηφίστηκαν είναι σχεδόν ταυτόσιμα με τις επιθυμίες του ΠΑΙΚ. Από την άλλη, το Βέλγιο, ενώ είχε εκφράσει την βούληση να απέχει, εν τέλει συμμετείχε. Συμμετείχαν επίσης τα ύπατα συμβούλια της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Κούβας, της Γαλλίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Περού, Πορτογαλίας και φυσικά της Ελβετίας. Η Ελλάδα, με ύπατο συμβούλιο σε εμβριακή μορφή το 1872, είχε ιδρυθεί 2 μήνες πριν, εκπροσωπήθηκε από το ύπατο συμβούλιο της Σκωτίας, του οποίου ο μοναδικός εκπρόσωπος παρευρέθη την πρώτη ημέρα και αποχώρησε λίγες μέρες αργότερα, συγκεκριμένα στην τρίτη συνεδρία, με το πρόσχημα ότι δεν ομιλεί καλά τα γαλλικά. Ενώ στην πραγματικότητα ο λόγος ήταν άλλος, ότι την πρώτη ημέρα ψηφίστηκε το πρώτο άρθρο περί του θείου, principe créateur, στο οποίο ο Ουδόλος ήθελε να προσχωρήσει. Από το γεγονός αυτό προκύπτει το λογικό συμπέρασμα ότι η συνθήκη της Λοζάνης του 1875 δεν αφορά την Ελλάδα, αφού ουδέποτε την ψήφισε. Πλην όμως βρίσκουμε στο ελληνικό τυπικό του 1905, του 30ου βαθμού, επί παραδείγματι, το οποίο το διαθέτει το ΗΠΑ το Συμβούλιο, μνήμα ότι οι λέξεις, σημεία και οι χειραψίες του βαθμού, δηλαδή και ο κεραμιστής, είναι αυτά που αποφασίστηκαν στη Σύνοδο της Λοζάνης. Αυτό είναι σε φωτοτυπία, το έχουμε σε πρωτότυπο, τυπικών του μυστικού συνεδρίου των μεγάλων εκλεκτών υποτών καθώς 30ος του αρχαίου και παραδεδεγμένου σκοτικού δόγματος μετά της κατηχήσεως του 30ου και του ειδικού κανονισμού του συνεδρίου 1905 έκδοση. Να παρατηρήσουμε ότι έχει τον Φίνικα πάνω, Ναι. το οποίο είναι το διασωσκοτικό τύπο, το έμβλημα του Ανθιπάτου. Ο Αϊτός είναι του Ιπάτου, ο Φίνικας του Ανθιπάτου. Μετά το σπλίτ το χρησιμοποίησε η Μεγάλη Σφλά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Στη σελίδα 36 αυτού του τυπικού, πιο πάνω δεν πάει, γράφει εδώ κάτω κάτω όπως βλέπετε, τρίτον μέρος της εισδοχής, «Μεγάλη διδάσκαλε, θα σου δώσω ήδη τας λέξεις σημεία και χειραψίας των μεγάλων εκλεκτών υποτών καθώς κατά την σκοτική κεράμωση την εγκριθήσαν υπό τη Συνόδο της Λοζάνης του 1875». Βλέπετε λοιπόν ότι ναι μεν η Ελλάδα δεν συμμετείχε, αλλά στην πράξη το σύστημα, ο κεραμιστής 1.33 που αμέσως μετά το Ελληνικό Ύπατο Συμβούλιο χρησιμοποιούσε, είναι αυτό που εγκρίθηκε στη Σύνοδο της Λοζάνης, το οποίο προέρχεται από έναν παλαιότερο γαλλικό κεραμιστή του 1813 και στην κατοχή τους οι σύνεδροι είχαν τη δεύτερη έκδοση του 1821, βάσει της οποίας εργάστηκαν. Η Αγγλία που συμμετείχε αποχώρησε μονομερώς από τη συνθήκη που υπεγράφει 5 χρόνια αργότερα, το 1880, επειδή το αίτημά της περί της διόρθωσης της λέξης του θείου αιτίου δεν επετεύχθη. Το Βέλγιο το 1880 αποκήρυξε τη συνθήκη, παραμένοντας όμως στη συνομοσπονδία. Στα τέλη του 1880 θεωρείται ότι δεν γίνεται πια λόγος για συνομοσπονδία, γιατί ήταν και μια προσπάθεια συνομοσπονδίας. Να δούμε εδώ. Εδώ είναι και μια φωτογραφία. Αυτή εδώ είναι η σύνεδροι που μετήχαν στη Σύνοδο της Λοζάνης. Φωτογραφία σουβενίρ, χωρίς το Σκοτσέζο. Πάμε τώρα στα πρακτικά της Σύνοδου της Λοζάνης.
Συντεταγμένα στα γαλλικά, θα τα βρούμε σε σύνοψη στο έργο του Lantoine, Le Rite écossais ancien accepté, σε πλήρη μορφή στο compte rendu des travaux du Convent des Suprêmes Conseils. Όλα αυτά τα έργα τα διαθέτουμε στο Ελληνικό Τεκτονικό Ινστιτούτο. Η δε καλύτερη εργασία για τη Σύνοδο είναι αυτή του Alain Bernheim, η οποία βρίσκεται στο βελγικό περιοδικό Acta Matsionica της κανονικής μεγάλης τάσης του Βελγίου. Δυστυχώς η ελληνική έκδοση Ριζόπουλου, θεμελιώδη κείμενα του ΑΣΤ 2015, είναι αρκετά ελλιπής πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα θέματα της Συνόδου. Η Σύνοδος εργάστηκε πάνω στη λατινική έκδοση των συνταγμάτων 1834, για τα οποία μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Εξ αυτής διατηρήθη η φράση «Deus mencuve ius», ο Θεός και το δίκαιό μου, η οποία δεν συναντάται στην πρώτη γαλλική έκδοση. Βρίσκεται όμως στην εγκύκλιο του Ντάλχο του 1802. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής. Πρώτον, να επιβεβαιωθεί ποια είναι τα ύπατα συμβούλια και ποια η έκταση της δικαιοδοσίας των, καθώς και η θέσπιση κανόνων για την ίδρυση στο μέλλον υπάτων συμβουλίων. Δεύτερον, να επικαιροποιηθούν άρθρα των μεγάλων συνταγμάτων. Τρίτον, να ομοιογενειοποιηθούν τα τυπικά. Και τέταρτον, να υπογραφεί μια οικουμενική συνθήκη. Τα προβλήματα άρχισαν από την πρώτη μέρα, όπου συζητήθηκε ο ορισμός του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος, καθώς υπήρχαν δύο αντίθετες τάσεις, η μία χριστιανική και η άλλη φιλελεύθερη. Στη συνθήκη αναφέρονται το εξής. Ο ελευθεροτεκτονισμός αποτελεί ένα θεσμό παγκόσμιας αδελφοσύνης, του οποίου η προέλευση ανάγεται εις το λίκνον της ανθρώπινης κοινωνίας. Έχει ως δόγμα την αναγνώριση μιας ανώτατης δύναμης, force supérieure στο κείμενο, της οποίας την ύπαρξη διακηρύττει υπό το όνομα μεγάλος αρχιτέκτον του σύμπαντος. Αυτά είναι στην υπογεγραμμένη συνθήκη. Στη δήλωση αρχών αναφέρεται όμως ως εξής, και αλλάζει λίγο ο ορισμός, πάντα μέσα στο κείμενο που έχει υπογραφεί. Ο ελευθεροτεκτονισμός διακηρύττει, όπως διακήρυτε εξ αρχής, την ύπαρξη μιας δημιουργικής αρχής, principe créateur, υπό το όνομα μεγάλος αρχιτέκτον του σύμπαντος. Αυτή η δημιουργική αρχή, αόριστη και γενική, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τους δεϊστές ή και τους θεϊστές, απομακρύνεται από τον προσωπικό Θεό, δηλαδή τον εξαποκαλύψεως Θεό, δηλαδή τον Ιεχωβά. Η μέση λύση στο πρόβλημα αυτό δόθηκε εν μέρη 2 χρόνια αργότερα από την αντίπαλη σύνοδο, όπως θα δούμε κατωτέρω, τη σύνοδο του Εδιμβούργου του 1877, όπου τα ύπατα συμβούλια τα οποία συγκεντρώθηκαν εκεί διόρθωσαν εντός εισαγωγικών τον εξής ορισμό. Ο ελευθεροτεκτονισμός διακηρύττει, όπως διακήρυται εξ αρχής, την ύπαρξη του Θεού, μεγάλου αρχιτέκτονα του σύμπαντος και την αθανασία της ψυχής. Αξιομνημόνευτο την ίδια χρονιά η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας καταργεί τη σχετική υποχρέωση. Γίνεται αθεϊστική το 1877, όπως και παραμένει. Συνεπώς, η προσπάθεια στη Λοζάνη δεν ήταν τόσο άκαρπη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Οδήγησε σε έναν ορισμό, τον οποίο λίγο πολύ εν τέλει άπαντες αποδέχονται. Όσον δε αφορά τα τυπικά, εν τέλει δεν έγινε λόγος. Πλην όμως ψηφίστηκε ένας κεραμιστής και για τους 33 βαθμούς, από τον πρώτο μέχρι και τον 33ο, ο οποίος ενσωματώνεται στα πρακτικά που υπεγράφησαν και ο οποίος βέβαια δεν έχει δεσμευτική ισχύ, αν και όπως αναφέραμε η Ελλάδα τον τηρούσε. Αξιομνημόνευτο είναι επίσης ότι η κλίδα του 31ου βαθμού είναι η λέξη Θεός, του 32ου η λέξη νόμος και του 33ου η λέξη δύναμης, άπασες γραμμένες στα ελληνικά. Τα βασικά τώρα τροποποιηθέντα άρθρα των συνταγμάτων του 1786. Στο πρώτο άρθρο, τα συντάγματα του 1786 αναφέρονται στα συντάγματα του Μπορντό του 1762. Αυτό καταργείται. Εφ' εξής δηλαδή, το καταστατικό κείμενο είναι μόνο τα μεγάλα συντάγματα του 1786. Στο άρθρο 2 καταργείται η δυνατότητα ενός 33ου να κάνει άλλους 33ους. Τώρα απαιτείται να είναι εξουσιοδοτημένος από ένα κανονικό και νόμιμο ύπατο συμβούλιο. Στο άρθρο 3, τα μέλη ενός υπάτου συμβουλίου εκλέγονται και δεν τοποθετούνται από τον ύπατο μεγάλο ταξιάρχη. Σας λέω εντάχει μόνο τις αλλαγές, έτσι.
Άρθρο 6. Αντί για 3, απαιτείται τώρα τουλάχιστον 9 μεγάλοι γενικοί επιθεωρητές του 33ου βαθμού για να υπάρξει ένα ύπατο συμβούλιο. 9 αντί για 3. Και μάλιστα ετέθηκε μέγιστος αριθμός 33 ενεργών μελών. Αυτό προέρχεται από το άρθρο 1 του καταστατικού 1859 του Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας, στο οποίο είχαμε αναφερθεί στο πρώτο μέρος και το οποίο αναφέρει τα ίδια, αν και εκεί το 9 δεν αναφέρεται ως ελάχιστος αριθμός. Επίσης, απαλήφθηκε η φράση «ο τάδε αριθμός μελών τουλάχιστον να εκπροσωπούν την κρατούσα θρησκεία». Έφυγε και αυτό με τη θρησκεία. Στο άρθρο 8, τα περί διοίκησης των συνόδων του 32ου μετά το θάνατο του Φρυδερίκου αφαιρέθηκαν. Στο άρθρο 9, η απαγόρευση στα συντάγματα του 1786 να απονέμεται βαθμός άνω του 30ου συμπεριλαμβανομένου από έναν κατέχοντα τον 33ο αντικαθίσταται με τη φράση να απονέμεται εάν έχει τη γραπτή άδεια δύο ακόμη 33ο. Επίσης, διάφορα άλλα άρθρα αναρρυθμίθηκαν, ενώ τα άρθρα 12, 13 και 16 καταργήθηκαν. Η πολυσχηδής αναθεώρηση των συνταγμάτων του 1786 παραβίαζε το αναλύωτο των συνταγμάτων αυτών, μόνο θεωρητικός όμως, αφού ήδη ο Πάικ με το καταστατικό του 1859 τα είχε τροποποιήσει και οι τροποποίησεις της Συνόδου της Λοζάνης αντικατόπτριζαν πολλές από τις ήδη υφιστάμενες τροποποίησεις που είχε θέσει και οριστικοποιήσει η Νότια Δικαιοδοσία από το 1859 και τα οποία θα τα βρίσκουμε αναλύωτα σε όλη τη διάρκεια του Πάικ στις επόμενες εκδόσεις 62, 66, 72 είναι αυτά που είχαν ψηφιστεί ήδη το 1859 όταν ανέλαβε ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης. Στο άρθρο 7. Με το άρθρο αυτό ιδρύεται συνομοσπονδιακό δικαστήριο, το οποίο θα δίκαζε τις διαφορές σε πρώτο βαθμό μεταξύ των υπάτων συμβουλίων. Κατέφεση θα δίκαζε το σύνολο των μελών της συνομοσπονδίας, δεν αναφέρεται όμως τίποτε περί της διαδικασίας. Στο άρθρο 8 αναφέρεται η περίπτωση διαμάχης μεταξύ δύο φερωμένων διοικήσεων υπάτων συμβουλίων, όπου αιτήσει του ενός και υπό τον όρο ότι το ύπατο συμβούλιο αυτό βρίσκεται μεταξύ των υπογραφώντων στη συνθήκη, το δικαστήριο θα αποφαίνεται για την νομιμότητα. Το άρθρο αυτό έμεινε γράμμα κενό. Τέλος, στο άρθρο 18, να μνημονεύσουμε και το γεγονός ότι αποφασίστηκε να μην αναγνωρίζεται κάποιος τεκτονικός βαθμός μέλους πέραν των τριών πρώτων, μαθητής, εταίρος, διδάσκαλος, εφόσον έχει δοθεί σε σύστημα άλλο εκτός του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Έτσι, λόγου χάριου έχουν μοιηθεί στο βαθμό της βασιλικής αψίδος σε κάποιο άλλο σύστημα, δεν θεωρείται ότι κατέχει τον αντίστοιχο βαθμό τον 13ο του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Αυτός ο κανόνας διατηρήθηκε στην πράξη σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Και εδώ τελειώνουν αυτά τα συνοπτικά που ήθελα να σας πω για τη Σύνοδο της Λοζάνης, για να πούμε εντάχει δύο λόγια για την επόμενη Σύνοδο του Εδιμβούργου, για την οποία ελάχιστα πράγματα διαθέτουμε. Εάν κάποιος ερευνητής ξέρει παραπάνω πράγματα από αυτά που θα ακούσει τώρα, θα ήθελα να με πάρει τηλέφωνο να μου τα πει, γιατί και εγώ ψάχνω και δεν μπορώ να βρω. Είναι ελάχιστα για το Εδιμβούργο, σε αντίθεση με τη Λοζάνη. Σύνοδος του Εδιμβούργου του 1877. Ο αποχωρήσας από τη Σύνοδο, εκπρόσωπος του Υπάτου Συμβουλίου της Σκωτίας, γράφει στον Πάικ στις 24 Ιανουαρίου 1876, δηλαδή λίγο μετά τη Σύνοδο. Η Σκωτία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι έτοιμες να προσχωρήσουν μαζί σας σε μια νέα συνομοσπονδία. Ο Πάικ, αρεσκόμενος στην πρόταση, την απευθύνει σε πολλά ύπατα συμβούλια εκτός της συνομοσπονδίας της Λοζάνης, καλώντας τα να συνασπιστούν ενάντια στην αθεϊστική θεώρηση της Συνόδου της Λοζάνης και να συνεδριάσουν σε σύνοδο στο Εδιμβούργο το Σεπτέμβριο του 1877. Κανένα ύπατο συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε. Η σύνοδος εν τέλει έγινε στο Εδιμβούργο, ο Θεός δεν την κάνει σύνοδο, δεν έχουμε στοιχεία δυστυχώς, με μόνο 4 εκπροσώπους, οι 2 εκ των οποίων ήταν από τη Σκωτία και οι άλλοι 2 μένει άγνωστο ποιοι ήταν ή αν εμφανίστηκε η Νότιος Δικαιοδοσία. Δεν υπάρχουν πρακτικά, ούτε φαίνεται να ψηφίστηκαν τροποποίησεις στα συντάγματα του 1786.
Εν τούτης είναι βέβαιο ότι το σχέδιο των άρθρων το συνέταξε ο ΠΑΙΚ, αυτός που πριν 2 χρόνια τα είχε συντάξει για τη σύνοδο της Λοζάνης. Και μόνο όμως που έγινε αυτή η σύνοδο στη Σκωτία, το ύπατο συμβούλιο της Αγγλίας εξοργίστηκε. Διαμαρτυρόμενο σε όλα τα ύπατα συμβούλια για το πρακτικώς ανύπαρκτο ύπατο συμβούλιο της Σκωτίας, θεωρώντας σκοτικό σχίσμα τη σύνοδο του Εδιμβούργου, ζήτησε από τα ύπατα συμβούλια να αφαιρέσουν από την ονομασία τους τη λέξη σκοτικός, για να μην παραπέμπει στη Σκωτία, και καλούσε τη Συνομοσπονδία της Λοζάνης σε σύνοδο. Αυτή όμως δεν έγινε ποτέ. Ούτε και άλλη σύνοδος έλαβε χώρα στην αντίπαλη Συνομοσπονδία Νοτίου Δικαιοδοσίας Σκωτίας Ελλάδας Αγγλίας. Το 1889 ο ΠΑΙΚ αναφέρεται στην Συνομοσπονδία της Λοζάνης ως πρακτικός λυθίσα. Πρακτικός νεκρή ήταν όμως και αυτή της Νοτίου Δικαιοδοσίας. Μετά το θάνατο του ΠΑΙΚ το 1891, το 1893 συνευρίσκονται για πρώτη φορά τα ύπατα συμβούλια Αγγλίας, Σκωτίας και Ιρλανδίας και ομαλοποιούν τις σχέσεις τους. Η πρώτη επιτυχής διεθνής σύνοδος έλαβε χώρα το 1907 στις Βρυξέλλες. Αυτό εδώ είναι το slide στο Μεγάλα Συντάγματα του 1786, όπως αναθεωρήθηκαν από, από την Οικουμενική Σύνοδο των Ηνωμένων Υπάτων Συμβουλίων στη Λοζάνη και όπως υιοθετήθηκαν στη συνεδρία της 22 Σεπτεμβρίου 1875. Αυτό είναι το εξώφυλλο από τα ψηφισθέντα. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο 1907, όπου γίνεται η πρώτη επιτυχής διεθνής σύνοδος. Να και μια φωτογραφία σουβενίρ από αυτήν εδώ. Αυτή η φωτογραφία, σπάνια, ίσως να είναι και μοναδική. Βλέπετε. Ωραίος ναός. Είναι από την πρώτη αποκαλούμενη Διεθνή Σύνοδο των Ιππάτων Συμβουλίων, 1907. Το τονίζω αυτό να το θυμόμαστε, έγινε στις Βρυξέλλες, γιατί από αυτή τη σύνοδο και μετά είναι αυτό που λέμε Διεθνή Συνέδρια και Διεθνή Σύνοδη των Ιππάτων Συμβουλίων. Η πρώτη είναι αυτή, 1907 Βρυξέλλες. Και συμφωνήσαν να τις κάνουν κάθε 5 χρόνια. Τότε έτσι είχαν συμφωνήσει. Το 1912, 5 χρόνια μετά, γίνεται στην Ουάσιγκτον. Το 1912. Το 1917 η τρίτη Διεθνή Σύνοδος δεν έγινε λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετετέθη το 1922 πάλι στη Λοζάνη. Είναι η Λοζάνη 2, η λεγόμενη Τρίτη Οικουμενική κτλ. Αυτή η Σύνοδος των Βρυξελών του 1907 είχε μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλη συμμετοχή υπάτων συμβουλίων και έγινε χάρη στο ταλέντο της νέας μεγάλης μορφής του σκοτικού τεκτονισμού μετά τον ΠΑΙΚ, τον Κόμι Γκομπλέ Νταλβιέλα, τον Βέλγο, για τον οποίο ένας επόμενος ομιλητής πρέπει να μας ομιλήσει στην Ακαδημία. Θα περατώσω εδώ αυτή την παρουσίαση, διαπιστώνοντας εν τέλει ότι η Σύνοδος της Λοζάνης πυροδότησε πολλά γεγονότα, τα δε κείμενά της εμέσως έγιναν εφαρμοστά ως θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Αυτή, μαζί με τα πρώτα τυπικά, όπως τα έχουμε δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα, όπως και η ιστορία του Μόριν, τα τυπικά τα μεταφραστέντα στα αγγλικά από τον Φράγκεν, ο ρόλος του Ντεγκράς, το ύπατο συμβούλιο της Λουιζιάννα και ο βίος του ΠΑΙΚ θα αποτελούν για πάντα μνημείο της σκοτικής μας ιστορίας. Τι να θυμούμαστε για να μας μείνει κάτι από όλες αυτές τις ημερομηνίες. Θα έλεγα 2 πραγματάκια να θυμόμαστε. Έτσι. Το ένα και τα 2 που έχουν σχέση με εμάς, με τους Έλληνες. Η Σύνοδος της Λοζάνης ψήφισε και αναγνώρισε, δίνοντας τον ορισμό της κανονικότητας, την εδαφική αποκλειστικότητα και την νομιμότητα, την νομιμοποίηση στα μέχρι τότε φυστάμενα ύπατα συμβούλια. Εδώ είναι από τη σελίδα 49 των πρακτικών, αυτό εδώ. Και βλέπουμε
κάπου στη μέση. Αναγνωρίζεται το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο για την Ελλάδα με έδρα την Αθήνα και το οποίο καλύπτει το Βασίλειο της Ελλάδας και τις νήσους υπό την δικαιοδοσία της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της Κέρκυρας. Έτσι γράφει. Συνεπώς, στη Σύνοδο της Λοζάνης, παρόλο που η Ελλάδα ήταν απούσα, έχουν ληφθεί αποφάσεις που την αφορούν και καθορίζουν με βάση αυτόν εδώ τον πίνακα το νόμιμο υποστατό του Ελληνικού Υπάτου Συμβουλίου ως το νόμιμο και κανονικό και αναγνωρισμένο από τη Συνομοσπονδία της Λοζάνης. Αυτό αξίζει να το θυμόμαστε. Πέρα από αυτά που ήδη είπαμε ότι τελικά εφαρμόζουμε πολλά στην πράξη. Τι άλλο εφαρμόζουμε? Όποιος έχει μοιηθεί στον πρώτο βαθμό με το τυπικό της Μεγάλης Τάσης της Ελλάδος. Να, εδώ θα το βρω. Να το. Υπάρχει μια φράση που μπήκε βέβαια όχι από την αρχή, που λέει ο τεκτονισμός είναι θεσμός προοδευτικός και δεν θέτει κανένα ουδέν όριον θέτων στην αναζήτηση της αληθείας. Αυτή η φράση προέρχεται από την διακήρυξη των αρχών της Λοζάνης. Να τη φράση. Εδώ κάτω κάτω. Συγκεκριμένα το τυπικό λέει ο σκοτικός τύπος και συνεχίζει το τυπικό του πρώτου βαθμού. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι στον πρώτο βαθμό. Αυτό είναι γενικός κανόνας στη διακήρυξη αρχών της Λοζάνης, ότι είναι θεσμός προοδευτικός κτλ. Αυτό υπάρχει στο ελληνικό τυπικό, το σκοτικό. Θεωρώ ότι προέρχεται από αυτήν εδώ τη φράση που ψηφίστηκε στη Λοζάνη. Δεν το έχω συναντήσει σε παλαιότερο κείμενο, γι' αυτό θεωρώ ότι προέρχεται από εδώ. Και μην ξεχνάμε ότι τότε στην Ελλάδα ήταν η Μεγάλη Ανατολή. Έτσι. Και δούλευε όλους τους βαθμούς. Και έχει υιοθετήσει εν της πράγμαση τις αρχές της Λοζάνης. Άρα πιστεύω ότι προέρχεται από εκεί. Είπατε Μεγάλη Ταξιάρχα, θα σταματήσω εδώ την παρουσίαση για απόψε. Πήραμε μια εικόνα περί της Συνόδου και των επακολούθων της και δώσαμε και μια πινελιά, μια ιδέα το πώς δουλεύουν από τότε οι διεθνείς σύνοδοι που ορίζουν και ρυθμίζουν τα της κανονικότητος του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ. Και πράγματι ήταν μια καταπληκτική ομιλία. Και όπως είπα, είναι σημαντικό όχι μόνο για τον σκοτικό τύπο, για τα ύπατα συμβούλια, αλλά αναφέρεται και σε αίματα που αφορούν τις μεγάλες στοές. Συγκεκριμένα είδαμε δύο κομμάτια που αφορούν τη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Έτσι. Πρώτα απ' όλα τον Φίνικα και κατά δεύτερον αυτό το κομμάτι από το τυπικό ότι ουδέν οριοθέτει στην αναζήτηση της αληθείας. Μάλιστα τα τελευταία τυπικά έχουν αφαιρέσει το σκοτικό για γνωστούς λόγους υπάρχει μία αλλεργία σε αυτή τη λέξη. Είναι από τις περιπτώσεις που λέξεις ή συστήματα δημιουργούν αλλεργικές καταστάσεις. Εγώ θα ήθελα μία έτσι τοποθέτηση. Είπαμε λοιπόν και ακούσαμε με χαρά ότι μέσα στις χώρες που έχουν νόμιμα ύπατα συμβούλια, είναι η Ελλάδα, μου φαίνεται πρέπει να είναι η 20η. Ήθελα να ρωτήσω, τι πρακτικές συνέπειες έχει αυτό για το σημερινό ύπατο συμβούλιο? Ποια ακριβώς είναι η ερώτηση? Η ερώτηση είναι, στη Λοζάνη τέθηκε δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει κανονικό ύπατο συμβούλιο και αναγνωρίζεται από όλους όσους ήταν στη Λοζάνη αυτό που έγινε με το Ροδοκανάκι το 1872. Αυτό έχει κάποιες πρακτικές σημασίες για μας σήμερα το 2024. Εάν θέλουμε να σεβόμαστε την ιστορία του τεκτονισμού και συνεπώς τα ψηφίσματα των συνόδων και την τήρηση των καταστατικών βάση των οποίων γίνονται οι σύνοδοι. Φυσικά και δεν υπάρχει διακοπή
από τότε μέχρι σήμερα, διότι είδαμε ότι αναφέρεται η Ελλάδα, γιατί είχε την τύχη 2 μήνες πριν να έχει είπα το Συμβούλιο. Γιατί αν δεν είχε, δεν θα φαινόταν εκεί. Όμως, την Ελλάδα τη συναντάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στις επόμενες συνόδους, που δεν ήταν αντικείμενο της απόψινής εργασίας. Μπορούμε να πάρουμε τα πρακτικά της Συνόδου των Βρυξελών, της Ουάσιγκτον, της δεύτερης Λοζάνης και ούτω καθεξής και θα δούμε ότι σε όλες υπάρχει η Ελλάδα. Εκπροσωπείται ως επιτοπλίστων, αλλά εκεί είναι. Εγώ θα το έπαιρνα και το εξής. Άρα, με δεδομένο ότι η εγκαθίδρυση από το Ρωδοκανάκι του 1872 είναι αποδεκτή από όλους, πλέον δεν μπορεί να ιδρυθεί άλλο ύπατο συμβούλιο στην Ελλάδα. Τα ΗΠΑ, τα συμβούλια λειτουργούν υποχρεωτικώς όλα με τα συντάγματα του 1786. Σύμφωνα με αυτά, μόνο ένα ΗΠΑ το συμβούλιο μπορεί να υπάρχει αναχώρα. Οπότε, εάν θέλει να ιδρυθεί άλλο, είναι εκτός συστήματος αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Δεν είναι ΗΠΑ το Και συμβούλιο. Λοζάνης. Ναι. Να λοιπόν που έχουμε και κάτι το πρακτικό για σήμερα. Αλλά βεβαίως θα έχουμε την δυνατότητα τώρα οι αδελφοί να πάρουν όσοι παρακολουθούν να πάρουν τον λόγο, αλλά για λόγους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, εδώ θα σταματήσει η μαγνητοσκόπηση, ώστε ελεύθερα μετά, χωρίς φόβο αποκαλύψεως της ταυτότητας, όποιος θέλει